μαζεύτηκε γύρω στα 2 μέτρα νερό και αρχίζει και μπαίνει μέσα στο υπόγειο. Είμαστε μέσα ακόμα με τον αδερφό μου, κλείνουμε την πόρτα, σπάει η πόρτα, ήμουν εγώ μέσα, πέφτω κάτω και είχε πλημμυρίσει σε χρόνο μηδέν το υπόγειο όλο. Πρόλαβα και βγήκα εγώ έξω μεγαλύτερο στο αδερφό μου. Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, κάδια απορριμμάτων, τελάρα και φρούτα από λαϊκές αγορές και μπάζα έγιναν ένα. Έργα οδοποιίας και αποχέτευσης που είχαν μείνει στη μέση καταστράφηκαν. Υπάρχουν δηλαδή, αλλά μπορεί να είναι κλεισμένα. Ακαθάριστα. Γιατί όταν κάθονται αυτοί οι τεπελίδες του Δήμου, δεν τα καθαρίζουν. Περιμένουν να βρέξει. Καταλάβες. Ρέματα που είχαν αφαιθεί στην τύχη τους, μπαζωμένα και γεμάτα σκουπίδια, πολλαπλασίασαν τα καταστροφικά αποτελέσματα της νεροποντής. Οι ορμητικοί χύμαροι που σάρωσαν τα πάντα στο περασμά τους, πλημμύρισαν εκατοντάδες σπίτια και μαγαζιά. Κλείσαν τα ρέματα εδώ και χρόνια. Δυστυχώς δεν γίνεται πατρίδα αυτό το πράγμα. Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν και πέρσι και φέτος για δεύτερη φορά. Δεύτερη χρονιά. Ένα χρόνο 24 Οκτωβρίου και 22 χτες. Καταστραφήκαν τα σπίτια μας. 1,5 μέτρο μπήκε 2 φορές το νερό μέσα και καταστραφήκαν οι άνθρωποι με όλα τα υπερφοντά τους και καταστραφήκαμε και εμείς που έχουμε τα σπίτια. Έδωσα 3.500 να το φτιάξω το νοικιάσω, 10 μήνες ξενίκιαστο και στο μήνα επάνω που το νοίκιασα ξαναέρχεται η δεύτερη καταστροφή. Σήμερα μπουλντόζες και εξκαφίστες της περιφέρειας έπιασαν δουλειά στο ρέμα της Εσκατιάς που καταβρόχθησε το τριώροφο. Λίγα μέτρα πιο κάτω από το σημείο που κατέρευσε το σπίτι, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν και άλλες μονοκατοικίες οι οποίες βρίσκονται στην άκρη του ρέματος. Εδώ δεν υπάρχει κανένα έργο υποστήριξης και μάλιστα οι προειδοποιητικές πινακίδες δείχνουν το μέγεθος του κινδύνου. Δείτε πού πήγαινε ο δρόμος και κοιτάξτε πού έχει φτάσει. Αυτά είναι τα χάλια της περιοχής μας εδώ πέρα. Ακριβώς παράλληλα με το ρέμα υπάρχει ένας δρόμος. Ένας δρόμος ο οποίος καταλήγει μέσα σε αυτό. Μάλιστα εδώ όχι μόνο δεν έχουν γίνει έργα, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν προειδοποιητική πινακίδα. Στην οδό Ανεξαρτησίας δίπλα στο ρέμα ο δρόμος έχει καταρρεύσει. Η πολιτεία όμως βρήκε τη λύση. Δεν έκανε έργα, αλλά απλά χρησιμοποίησε τα μπάζα για να το κλείσει έτσι ώστε να μην περνούν τα αυτοκίνητα. Οι κλήσεις που δέχτηκε η πυροσβεστική για βοήθεια πλησίασαν τις 4.000. Συνολικά έγιναν 732 απαντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σπίτια και υπόγεια, 83 σκοπεδέντρων που έπεσαν και εκατοντάδες συνδρομές βοήθειας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν Μενίδη και Φυσιά. Στη συνέχεια Ήλιο, Καματερό, Ανολιώσια μέχρι το Χαϊδάρι. Στο Χαϊδάρι είχαμε ένα έντονο πρόβλημα απέναντι από το κολυμπητήριο στη Λεωφόρο Καβάλας. Η Ρεναντούρου, μετά από σύσκεψη της περιφέρειας με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο υποσχέθηκε μείωση της γραφειοκρατίας, αναφέρθηκε στα αντιπλημμυρικά έργα, στο παράνομο μπάζωμα των ρεμάτων και την αυθαίρετη δόμηση. Σήμερα είχαμε μία πρώτη συνάντηση με συναρμόδιο Υπουργείο σε σχέση με έναν οδικό χάρτη άμεσων παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, ώστε να μην έχουμε το ελληνικό κράτος να παρεμβαίνει εκ των υστέρων στις φυσικές καταστροφές και στις απώλειες ζωής των συμπολιτών μας. Πάμε όμως κυρίες και κύριοι στο ρέμα της Σκατιάς.